Ανέστη, σωθήκαν όλο αυτό το κελεπούρι. Κάθε φορά θα είμαστε γεμάτοι. Μακάρι, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε να πουλήσουμε το τσάι. Η αγορά μας την έκοψε την πίστοση. Πώς σου φαίνεται? Νομίζω ότι θα αρέσει. Ποιος την έφερε? Κέτι, την είχε ακούσει να τραγουδάει στην Κύπρο. Πάντα το λίγο δικό μου αρέσει, Κέτι. Ξύπνιο κορίτσι. Και δούλα μου να σε φιλήσω. Αυτή τη φορά έκανες Διάνα. Θα κολυμπήσουμε στα λεφτά. Καλημέρα σας, ο κύριος Στέφανος. Τι τον θέλετε, τον κύριο Ανδρέα Βαρδί? Μα τι θέλετε, εγώ είμαι. Μας ενδιαφέρουν οι διαστάσεις του οικοπαίδου, γιατί πρόκειται να γίνει πολυκατοικία. Τι έγινε, λέει? Πώς κάνετε κανένα λάθος? Το μαγαζί το έχω νοικιασμένο. Σε ένα μήνα λήγουν τα συμβολιά σας, κύριε. Μα ο κύριος Βαρδί μου είπε θα τα ανανεώσουμε για 3 χρόνια. Μιλήστε μαζί του. Εμείς μπορούμε να μετρήσουμε τώρα. Μετρήστε, τι να σας πω. Τι γίνεται? Έχεις την... Τώρα τι γίνεται? Έλα, δεν είναι ανάγκη να τα χάνουμε. Θα πάω να βρεις το Βαρδί. Θα το παρακαλέσεις και κάτι μπορεί να γίνει. Τι διάλο, πατριωτάκης. Έχεις δίκιο. Έτσι πρέπει να γίνει. Αν και νομίζω ότι δεν πρέπει να πάω κατευθείαν στο Βαρδί. Θα πάω πρώτα στην αδελφή του τη Βάσο. Από παιδιά είμαστε μαζί, μαζί μεγαλώσαμε. Την παρακαλώ να μιλήσει αυτή του αδελφού της. Τι μπορεί να γίνει? Μίλα και αν θέλεις. Μόνο βιάσουν, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Έφυγα. Γεια σας. Δεν θα αργήσω να γυρίσω. Το λυπάμαι μόλις σκέφτεται αυτόν τον Στέφανο. Μόλις πάει να κάνει κάτι, του έρχεται κατά κεφάλια. Αν δεν τα καταφέρει και αυτή τη φορά, θα ξέρεις ότι θα αναβάλουμε πάλι τους γάμους μας. Καλώς το Στέφανο. Χρόνια έχεις να έρθεις στο σπίτι. Άλλοι εσείς, άλλος εγώ. Γιατί το λες αυτό? Και ο Ανδρέας και εγώ σε βλέπουμε με πολύ συμπάθεια. Αγωνίζεσαι να κάνεις κάτι στη ζωή μου. Για σένα το πιστεύω. Αλλά ο Ανδρέας. Γιατί το λες αυτό? Τι σου κάνει ο Ανδρέας? Να, έστειλε να γκρεμίσουν το Μαξίμ. Θέλει, λέει, να το κάνει πολυκατοικία. Και για μένα το Μαξίμ είναι το μαγαζί μου, το σπίτι μου, η δουλειά μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Βάσο. Πες του και εσύ καμιά κουβέντα. Είσαι άτυχος, Στέφανε. Έπεσε σε κακές στιγμές. Να, τον τελευταίο καιρό είμαστε λίγο ψυχραμένοι με τον αδερφό μου. Για την τύχη μου ήτανε. Τι έχετε, για πες μου. Ουχ, είναι μεγάλη ιστορία. Και δεν μπορείς να του πεις τίποτα? Να του πω. Αλλά μήπως αντί για καλό σου κάνω κακό. Ο Ανδρέας έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Τι η κεραβωνιαστικιά του που δεν τον αφήνει σε ησυχία? Τι να πάνε δώσει. Άμα θέλει αυτή, όλα γίνονται. Μα ούτε που την ξέρω. Πώς θα πάω να της μιλήσω? Ποια είναι αυτή με τα πράσινα μάτια? Ναι, αυτή η στριμμένη. Έχουν έρθει κανένα 2 φορές στο μαγαζί. Και εγώ την νόμιζα για καλό κορίτσι. Όλους τους ξεγελάει με το ύφος της, αλλά τη δουλίτσα της την κάνει. Τώρα έχει βαρθεί να με παντρέψει για να μπορέσει να κουκουλώσει και αυτή τον Ανδρέα. Αλλά τι θέλω και στα λέω όλα αυτά. Δηλαδή, νούλα. Θα πάω να δω τον ίδιο τον Ανδρέα. Το καλύτερο να κάνεις. Άντε, γεια σου, Βάσο. Και σε ευχαριστώ. Σορκίζομαι, Ανδρέα, ότι δεν μ' αρέσει καθόλου να σε ενοχλώ διαρκώς με το θέμα του γάμου μας. Αλλά με πιέζει και εμένα ο αδελφός μου. Τόσα χρόνια σου λέει αρβανιασμένη, τι περιμένει? Ξέρεις καλά, Φανή, τι περιμένουμε. Εγώ το ξέρω. Και μπορώ να σε περιμένω όσα χρόνια θέλεις. Αλλά και ο αδελφός μου έχει το δίκιο του. Ναι, έχει δίκιο, δεν λέω. Και γι' αυτό δεν μπορώ να του κάνω κακία. Αλλά κι εγώ εξαιτίας της αδερφής μου δεν μπορώ να παντρευτώ. Της μίλησες, της Βάσος? Της μίλησα, αλλά τι το όφελος? Από τη στιγμή που έμαθε ότι η τελευταία επιθυμία του πατέρα ήταν πρώτα να την παντρέψω και μετά να φτιάξω τη ζωή μου, δεν δέχεται κουβέντα για γάμο. Το κάνει επίτηδες. Όσους γαμπρούς και αν τις παρουσίασα και όλοι με θέση στην κοινωνία, δεν τις αρέσουν. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω.
Την τελευταία φορά που την είδα, μου το είπε και εμένα καθαρά. Εγώ με συνοικέσιο δεν παντρεύουμε. Πάρτε το απόφαση. Μπρος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, στις ποινείς. Πώς από εδώ, Στεφάνε? Εγώ φεύγω, Ανδρέα. Ναι, μάνα. Από μικρά παιδιά γνωριζόμαστε και δεν έχω κανένα παράπονο γιατί πάντα με βοηθούσες. Αλλά η απόφασή σου να γκρεμίσει το Μαξίμ με καταστρέφει. Δεν γίνεται, Άντιος. Είναι προγραμματισμένο. Και εγώ τι θα γίνω, Ανδρέα? Πάνω που πήγα να την πιάσω να πετάω στους δρόμους. Σκέψου το πάλι. Στέφανε, δεν εξαρτάται από μένα. Ήδη τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί. Σε λίγο πρέπει να αρχίσει το χτίσιμο. Τουλάχιστον άφησε άτομο για τη σεζόν. Οι άνθρωποι σου μου είπαν πως πάνω στο μήνα που λύγει η σύμβαση θα αρχίσει το γκρέμισμα. Δεν μπορείς να παραβάλεις. Οι έξι χειμωνιάτικοι μήνες θα με ρεφάρουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Άσε με να το σκεφτώ λίγο και βλέπουμε. Δηλαδή, μπορώ να ελπίζω? Σου είπα, βλέπουμε. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, τι έγινε, Πανή? Θα έπαιζε με τον αραβωνιαστικό σου. Τάπα. Αλλά το πρόβλημα παραμένει άνοιτο. Αν δεν παντρέψεις τη Βάσο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο γάμο μας. Η Βάσο τι λέει γι' αυτό? Η Βάσο το ξέκοψε. Με συνοικέσιο δεν παντρεύεται. Ας παντρευτεί από έρωτα, δεν την εμποδίζει κανένας. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω, τα έχω χαμένα. Καμιά φορά του γκρινιάζω κι εγώ του Ανδρέα, αλλά μετά μετανιώνω. Όχι, να μην το μετανιώνεις καθόλου. Γιατί στο λέω. Αν ο Ανδρέας δεν μου το είχε πει από την αρχή ότι θέλει να παντρέψει πρώτα την αδελφή του, εγώ δεν θα έμενα με σταυρωμένα τα χέρια. Έλα, μη θυμώνεις. Είμαι στενοχωρής κι εσύ. Να νομίζω ότι θυμώνω για μένα, Φανούλα. Για σένα θυμώνω. Γιατί τα χρόνια περνάνε. Εμπρός. Ποιος? Βρε Στέλιο, εσύ είσαι. Πότε γύρισες, βρε παιδί? Καλώς όρισες. Ναι. Ναι, ναι, θα έρθω να σε δω. Σε ποιο ξενοδοχείο μένεις? Ναι, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί, δεν θα αργήσω. Ναι, ναι. Καλώς όρισες, Στέλιο μου. Γεια σου. Το Στέλιο. Ύστερα από τόσα χρόνια πάλι στην Ελλάδα. Φανή, έχω μια ιδέα. Νομίζω ότι βρήκα γαμπρό για τη Βάσο. Γαμπρό για τη Βάσο? Ναι, ναι, αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Ο Στέλιος είναι εκείνος ο συμμαθητής μου που είχε πάει στο Κονγκό. Τα οικονόμησε άδεια εκεί. Μου γράφε πάνω στα γράμματά του ότι το μεράκι του είναι να παντρευτεί Ελληνίδα. Κι άλλο ένα συνοικέσιο καταδικασμένο. Α, όχι, πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Ο Στέλιος είναι ομορφόπεδο και καλοφτιαγμένος. Άμα του αρέσει και η Βάσο, θα φροντίσουμε να συναντηθούν μεταξύ τους και ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Το σχέδιό σου είναι ωραίο, αλλά πώς πραγματοποιείται? Θα δω πρώτα τον Ανδρέα και θα το συζητήσω μαζί του. Τώρα πάω να βρω το Στέλιο στο ξενοδοχείο. Να δούμε πώς το βλέπει κι αυτός. Μ' άφησε μια ελπίδα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, μια μέρα θα μείνουμε στον δρόμο. Κακό πράγμα η φτώχεια. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα? Θα σκεφτεί, λέει, αν μας αφήσει να δουλέψουμε ακόμα και το φετινό χειμώνα. Και η αδελφή του δεν μπορεί να του πει καμιά κουβέντα? Δεν μπορεί, γιατί είναι ψυχραμένη. Θέλει να την παντρέψει με το ζόρι και με όποιον να είναι. Και με όποιον να είναι? Τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τώρα παίρνω μια ανθοδέσμη, πάω στο Βαρδί, ζητάω το χέρι της αδελφής του και το Μαξίμ για πρίκα. Μα τι θες να κάνω, ρε Ανέστη, πες μου κι εσύ. Προς το παρόν δεν βρίσκω καλύτερη ιδέα από αυτή που είπες. Ας την πλάκα τώρα. Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Σκέψου το και θα δεις. Εδώ δεν με θέλουν για νοικιαστή, θα με πάρουν για γαμπρό. Άσε που υπάρχει και η Κέτη. Τη Κέτη θα της εξηγήσω ότι είναι προσωρινά μέτρα. Του Βαρδί θα του έρθει σκουτί. Να παντρέψει να δει το, δεν θέλει. Να η ευκαιρία. Μοναδική ευκαιρία, Ανδρέα. Ο Αλέκος μίλησε με το φίλο του από το Κονγκό, ο οποίος δέχεται ευχαρίστως να παντρευτεί με ένα κορίτσι σαν τη Βάσο. Ναι, ο φίλος του Αλέκου δέχεται, αλλά με τη Βάσο τι γίνεται? Το έχει δηλώσει ότι με συνοικέσιο δεν παντρεύεται. Ο Αλέκος έχει σκεφτεί τι πρέπει να κάνετε. Όταν σε δει θα τα πείτε οι δυο σας. Μου πω ότι θα έρθει απόψε στο σπίτι. Καλά, θα τον περιμένω. Ανδρέα. Λες να τελειώσουν τα βασανά μας. Ας ελπίσουμε, αγάπη μου. Και τώρα φεύγω, σ' αφήνω να δουλέψεις. Ναι, Φανή. Να με πάλι, Ανδρέα. Ήρθες για την παράταση? Με συγχωρείς, αλλά δεν είχα καιρό να το σκεφτώ. Όχι, δηλαδή,
Θα ήθελα να σε απασχολήσω για ένα θέμα πιο σοβαρό. Έχεις καιρό? Λέγε. Ξέρεις, χρόνια τώρα με βασανίζει αυτό το σαράκι. Μπορώ να πω από παιδί. Από τότε που παίζαμε με τη Βάσο. Όταν εσύ είχες κατέβει στην Αθήνα για σπουδές. Για συνέχιση. Πώς θα σου το πω, ρε Αντρέα. Η κοινωνική μας διαφορά με τρομάζει. Δεν σε καταλαβαίνω, Στέφανε. Να, πρόκειται για τη Βάσο. Θέλω να την κάνω γυναίκα μου. Ξέρω τις αδυναμίες της, τα προτερήματά της, θα την κάνω ευτυχισμένη. Στέφανε, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι καθαρά θέμα της Βάσος. Άσε με να το σκεφτώ λίγο, να της μιλήσω και θα σε απαντήσω, έτσι. Σε ευχαριστώ, Αντρέα. Τίποτε. Ευχαριστώ που μ' άκουσες. Και τώρα εγώ να του δίνω, ε. Όπως θέλεις. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Σου είπα, ρε Γκέτη, κάπου εδώ πάει και θα γυρίσει. Αυτό το κατάλαβα. Το άλλο όμως δεν έπιασε το περί προσωρινού γάμου με τη Βάσο Βαρδί. Κι όμως είναι απλό. Θα παντρευτεί μαζί της, θα τσακώσει την πρίκα, θα την ρίξει στην από μέσα και μετά βρίσκει την αφορμή και χωρίζει. Προσωρινά. Γεια σου, Γκέτη. Εδώ είσαι. Καλώς τον προσωρινό γαμπρό. Ας τις ηρωνίες, γιατί εδώ υπάρχει πολύ ψητό. Έτσι και η δουλειά σου θήκαμε. Αφθήκαμε, δεν μου το εξηγείς. Θα στο κάνω, Λιάννα, έλα μαζί μου. Αλέκο, πρέπει να βιαστεί να βρει τον Ανδρέα να τακτοποιήσετε το θέμα της Βάσος. Η κατάσταση σου σοπάει και χειροτερεύει. Με έπιασε στον δρόμο ο Στέφανος ο καμπαρετζής και μ' άφησε να καταλάβω ότι η Βάσο μιλάει εναντίον. Καλά, μην το παίρνεις κι εσύ επί πόνου. Έπρεπε να το καταλάβεις από καιρό ότι στη Βάσο δεν αρέσει η ιδέα να της πάρει μια άλλη γυναίκα τον αδελφό της. Δεν φαντάζομαι να τα πες αυτά στον Ανδρέα. Όχι, δεν θέλω να του δημιουργήσω κι άλλες στενοχώριες. Καλά έκανες. Τώρα θα πάω να τον δω εγώ για να του μιλήσω για το Στέλιο και για το πώς πρέπει να ενεργήσουμε. Ελπίζω να συμφωνήσει. Ευχαριστώ. Αντρέα, ο Στέλιος είναι καλό παιδί. Είμαι βέβαιος ότι θα αρέσει και στη Βάσο. Πρέπει όμως να φερθούμε έξυπνα για να το πετύχουμε. Συμφωνώ, Αλέκο. Γιατί η Βάσο έχει πάρει φορά και λέει σε όλους δεν πρέπει να της τον παρουσιάσουμε σαν κάτω. Ναι, το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Έχω όμως καταστρώσει ένα σχέδιο που είναι αλάνθαστο. Τι έλεγε? Το Σαββατοκύριακο να στείλεις τη Βάσο στα Βίλια με μια δική σου αφορμή. Θα πω κι εγώ στο Στέλιο να ξεκινήσει πρώτος για το χωριό. Θα εφαρμόσει το γνωστό κόλπο της βλάβης. Θα σταματήσει το ταξί της Βάσος και θα ζητήσει να τον πάρουν μαζί τους. Τρόπο θα φροντίσει να κερδίσει τη συμπάθεια της Βάσος. Και με τη βοήθεια της ρομαντικής φύσης του χωριού θα μιλήσει στην καρδιά της αδελφής. Έτσι είναι βέβαιο ότι θα πετύχει αυτό που θέλουμε. Η Βάσο μακριά από όλους εμάς που κάθε τόσο την πιέζουμε να παντρευτεί και νομίζοντας ότι θα κάνει αυτό που της αρέσει, θα πιαστεί σαν μπουλάκι στην ξόδερνα. Γρήγορα θα έχεις νέα τους.
Ανδρέα. Ανδρέα. Όλα έγιναν όπως έχει προβλέψει ο Αλέκος. Ναι. Θέλεις να σου διαβάσω του γράφει ο Στέλιος? Όχι, δεν χρειάζεται. Το έμαθα από πρώτο χέρι. Μου έγραψε και εμένα η Βάσο και με παρακαλεί να της δώσω την αίτησή ότι την Κυριακή γιορτάζουμε τους αραβώνες της στο σπίτι μας. Αγάπη μου. Να ζήσετε και καλά, Στέφανα. Ευχαριστούμε και στα δικά σας. Μερσή. Αλέκο. Τώρα είσαι ο μόνος από όλους εδώ μέσα ελεύθερος. Γι' αυτό σου ευχόμαστε... Ευχαριστώ. Επιτέλους να ακούσω κι εγώ μια τέτοια ευχή. Ήμουν ανιός και γέρας. Βάσο να ζήσεις. Κύριε Στέλιο, και εσείς. Και τώρα, Στέλιο, δεν μένει παρά να μας πεις πότε υπολογίζεις το γάμο. Θα χρειαστεί να πάω στον Κογκό, να πουλήσω αυτά που έχω και να ξανάρθω πάλι. Νομίζω μου φτάνουν δύο μήνες. Φανή, ας περιμένουμε λίγο ακόμα, ε. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε τόσα χρόνια. Για να παντρευτούμε την ίδια μέρα με τα παιδιά. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση. Τι είναι αυτά που λες, Ανδρέα. Η ιδέα να παντρευτούμε την ίδια μέρα στην ίδια εκκλησία και οι τέσσερις είναι η πιο γλυκιά ιδέα. Σε ευχαριστώ, Φανίλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα, παιδιά, στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Τι να σου πω, ρε Στέφανη. Είσαι άτυχος. Τόσα χρόνια δεν την έπαιρνε κανείς στη Βάσο. Μόλις αποφάσισες να τη ζητήσεις εσύ, αραβωνιάστηκε το κορίτσι. Απορώ πού βρίσκεις τη διάθεση για αστεία, ρε Ανέστη. Πλησιάζουν οι μέρες να λήξει το συμβόλαιο και ο Βαρδής κουβέντα για την παράταση. Εγώ λέω να πάω να του ζητήσεις κάτι τώρα με την ευκαιρία των γάμων του. Δεν ξέρεις, μπορεί να συγκινηθεί και ας τον το αφήσει στο μαγαζί για κάνα χειμώνα ακόμα. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να παντρευτώ τη Βάσο. Εφαμολύστηκε. Όσο να είναι κάποιο αδύνατο σημείο, θα έχει και θα το χτυπήσω στο σταυρό. Δηλαδή ελπίζεις ακόμη, ε. Η πρίκα της Βάσος είναι για μένα μοναδική σωτηρία. Και θα κάνω το παν για να την αποκτήσω. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, Βάσο, με τον τρόπο που τακτοποιήθηκαν τα πράγματα. Σκέψε τι ωραίο θέαμα. Την ίδια μέρα, την ίδια εκκλησία, να παντρεύονται δύο αδέλφια. Μου έρχεται να κλαίω από τη χαρά. Κι εγώ, Φανή. Και να σου πω την αλήθεια, τώρα ντρέπομαι για αυτά που για σένα. Αχ, μην τα συλλογίζεσαι πια. Εγώ σε δικαιολογώ, πέρασες και λίγα στη ζωή σου. Φανή, είσαι τόσο καλή. Χαίρομαι που θα γίνεις αδελφή μου. Μην με ευχαριστείς καθόλου. Να παρακαλάς μονάχα να περάσουν δύο μήνες για να τελειώνουν όλοι. Βιάζεσαι, Φανή. Κι εγώ. Άδειο ολόκληρη μήνες θέα μου πώς θα περάσουν. Άντε τέλειωνε τώρα γιατί μας περιμένει ο άντρας μας. Και όχι τίποτα άλλο, θα χάσουμε το θέα. Τα μισά από όσα έχω ανήκουν στη Βάσο. Δεν σε ρώτησα τίποτα, Αντρέα. Έχω αρκετά για να ζήσουμε ευτυχισμένοι και άνετα. Αυτό δεν έχει σημασία. Ό,τι σας ανήκει θα το πάρετε. Με φαίνει σε δύσκολη θέση. Όχι, Στέλιο. Χαίρομαι που είσαι τιμίος άντρας, γιατί η Βάσο μέχρι τώρα θα φύγει άδεια. Ας ζήσει από εδώ και πέρα ευτυχισμένη. Έτοιμε. Αμπράβο. Τώρα γρήγορα να προλάβουμε. Ναι. Βάσο και σε κανένα δυο μήνες το πάνε και γάμο. Δεν έβαλες φωτάρο. Πώς, υπάρχει και το αδύνατο σημείο στην υπόθεση. Ο Κογκολέσος ήταν φίλος του αδερφού της Φανής.
Αλλά αυτό το κρύψανε από τη Βάσο για να μην κλωτσίσει, κατάλαβες. Το ρίξανε κοντά της και της πουλήσε έρωτα. Και πάνε μας τίποτα. Αυτή ξελιγώθηκε μόλις το γίδι κοντά πέδερο μέχρι και πάνω. Και του λόγου να σε φιλήσω. Είσαι ένας θησαυρός. Όχι, παιχνίδα. Ο εχθρός είναι στα χαράπης. Μετά το θέατρο μας άφησε μόνος και εγώ σκέφτηκα να φέρω το μνηστήρα μου να διασκεδάσουμε λίγο στο Μαξίμ. Ο κύριος Τέλιος Κατρίδης, ο κύριος Τέφανος. Χαίρομαι πολύ κύριε. Είναι δικό μου το μαγαζί. Τι θα πάρετε να σας κεράσω? Γκαρσόν, μία σαμπάνια. Καληνύχτα, Ανδρέα. Καληνύχτα. Απόψε είμαι πολύ ευτυχισμένη και θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ. Σε αγαπώ πολύ. Το ξέρω πολλά χρόνια, Φανή. Ναι, το ξέρω. Και εγώ θέλω να σε διστήσω, γιατί χάρη στον άντροπό σου τακτοποιήθηκε το θέμα της Βάσος. Συγγνώμη για την κακία που μου δείχνει μέχρι τώρα. Είναι καλή στο βάθος. Μόνο η ζωή την είχε αλλάξει λίγο. Αλλά τώρα όλα θα μπουν στη θέση τους. Έτσι είναι. Μόνο που κάπου φοβάμαι. Φοβάμαι τους δύο μήνες αυτούς που μήπως συμβεί κανένα κακό. Να μην φοβάσαι τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Καληνύχτα, αγάπη. Εντάξει, έφυγαν και μου άφησαν ένα σωρό πληροφορίες. Δηλαδή τα όσα μου είπε η Γκέτα ήταν σωστά. Από αύριο που φεύγει ο γαμπρός για το Κονγκό, έχω δύο μήνες μπροστά μου για να τους διαλύσω. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα σου πω με τον καιρό. Ένα μόνο σου λέω. Αυτοί ετοιμάζονται να κάνουν δύο γάμους, αλλά εγώ δεν θα τους αφήσω να κάνουν ούτε. Πώς θα. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Έλα σου και δεν είμαι κορόιδο. Η επιχείρησή μου θα τη στηρίξω σε γερό θεμέλιο, στο μίσος δύο γυναικών. Η Βάσο μπορεί να είναι φίλη με την ύφη της, πνεύτηκε. Αν καταφέρω όμως και βγάλω τον γαμπρό από τη μέση, τότε θα ξυπνήσει το παλιό. Πώς ξέρεις ότι η Βάσο μισούσε την ύφη της? Το κατάλαβα όταν πήγα να τη ζητήσω να μιλήσω της. Και τον γαμπρό πώς θα το βγάλεις από τη μέση? Σε αυτό θα με βοηθήσεις εσύ. Εγώ πώς? Φτιάχτεσαι να μισθείς στο Κονγκό. Όχι εσένα, αλλά ένα γραμματάκι από τα χεράκια σου. Δεν σε καταλαβαίνω. Όταν έρθει η ώρα θα καταλάβεις. Άσε να το φτιάξω πρώτα στο κεφάλι μου. Μίλα μου, τέλειωσα τα ψέματα. Σε λίγες μέρες, όλο αυτόν τον καιρό φρόντισε να πουλήσει την περιουσία του για να μην το συνδέει και πια με την Αφρική. Είδες που στα έλεγα ότι άδικα ανησυχείς. Ο Στέλιος είναι τίμιο παλικάρι. Ναι, είχες δίκιο. Αλλά να, χωρίς να το θέλω, κάποτε με πιάνει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Δεν είναι μικρό πράγμα να ανοίξεις ξαφνικά τα μάτια και να καταλαβαίνεις ότι μόνο στενοκεφαλιά σε έκανε να βλέπεις γύρω σου εχθρούς. Αυτό το μόλι. Μην το σκέπτεσαι πια. Μην το λες. Είσαι τόσο καλή. Κι εγώ σε έβλεπα με μίσος. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς με βλέπεις τώρα. Τώρα, αν πούν κακό για σένα, τους σποτάνω. Πα. Το τελευταίο καιρό όλα αγκαλιασμένα σας βρίσκω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι ή να φοβάμαι, γιατί έχω ακούσει ότι η φιλία δύο γυναικών είναι επικίνδυνη για έναν άντρα. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Σε λίγο έρχεται ο Στέλιος και θα έχεις και εσύ σύμμαχο. Σε αυτόν ελπίζω. Α, ναι, μου τηλεφώνησε ο Αλέκος και μου είπε ότι σε 10 μέρες ήταν εδώ ο Στέλιος. Έτσι ισχύει η ημερομηνία του γάμου μας. Εν τω μεταξύ ελπίζω να έχουμε και εμείς νεότερα, ε. Επομένως δεν μπαίνει παρά να στείλουμε τις προσκλήσεις. Θα το θεωρήσουμε τιμή μας αν παραβρεθείτε στους γάμους μας που θα γίνουν την Κυριακή 20 τρέχοντος στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στις 7 το απόγευμα. Ανδρέας Φανή, Στέλιος Βάσο. Τα πουλάκια μου. Το πάνε ντούμπλεξ για να τους έρθει και φθηνότερα. Για διάβασέ μου τι γράφουμε στο Κοκολέζο. Κύριε Στέλιο, δίστασα πολύ καιρό πριν σας γράψω. Τελικά το αποφάσισα, γιατί δεν θέλω η ευτυχία η δικιά μου να έχει για θεμέλιο τη δυστυχία σας. Η Βάσο δεν είναι το κόρη που πιστέψατε. Ο αδελφός μου σας το έκρυψε, γιατί ήξερε ότι μόνο μετά το γάμο της ο Βαρτής θα με παντρευότανε. Έτσι δεν μάθατε ότι είχε πολλούς φίλους και ότι το χόβι της ήταν η ερευνητική. Όσο είσαστε εδώ, σκέφτηκα να... Μόλις φύγατε, άρχισε να βλέπει πάλι τον Στέφανο τον Καμπαρετζή, που είναι και η μεγάλη της αδυναμία. Θα είχα πολλά ακόμα να σας γράψω, αλλά νομίζω ότι αυτά τα λίγα φτάνουν να σας κάνω να μείνετε για πάντα στην Αφρική. Φανή. Ιστερόγραφο.
Επειδή δεν θέλω το γράμμα αυτό να πέσει στα χέρια του αδερφού μου, σας παρακαλώ κύριε Στέλιο να μου απαντήσετε στο όνομα μιας φίλης μου, της Σκέτης Γιαννακά, οδός Λάρνακος 25. Θα με αυτό το γράμμα έρθει ο Κογκολέσος, θα είναι μεγάλο κοροϊδό. Ταχυδρόμησε το. Κυρία, το ταχυδρομείο. Ευχαριστώ, παιδί. Βάσο, έλα. Τηλεγράφημα από το Κογκό, από το Στέλιο. Κάθε μέρα σ' αφήνω για πάντα εκεί. Σήμερα έκλεισα θέση στο αεροπλάνο. Παρασκευή 18 τρέχοντος, φτάνω στην Αφιλιακή 20. Στέλιος. Βάσο μου, αδερφούλα μου. Τελείωσα τα ψέματα. Σε 5 μέρες θα σε καμαρώνω νηφούλα στην εκκλησία. Ψυχή του πατέρα μας θα έχει γιορτή αυτή τη μέρα. Ανδρέα, είμαι πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Όχι μόνο γιατί παντρεύομαι, αλλά γιατί έχω τον καλύτερο αδερφό του κόσμου. Δεν ήρθε. Κι όμως και στο δικό σας τηλεγράφημα και στο δικό μου έλεγε ότι θα έρθει στις 18 του μηνός. Δηλαδή σήμερα. Δεν μπορεί, κάτι θα συμβαίνει. Μη γάνισε, έχει κι άλλο αεροπλάνο. Οι φόβοι μου βγαίνουν αληθινοί. Τους δυο αυτούς μη δεν μπόρεσαν να ησυχάσουν. Μην είσαι απέσχο. Έχει δίκιο η Φανή. Παύριο ο άνθρωπος. Φανή, έχει δίκιο, εσύ έχεις δίκιο, εγώ έχω άδικο. Βάσο. Βάσο, πού πά. Το κόλπο σας είναι. Άκου την απάντηση από τον Κογκό. Γιατί για να κάβει αδεσποινίδα Φανή Ζαπάντη. Δεσποινή Φανή, σας ευχαριστώ πολύ που μου μάθατε ποια είναι η Βάσο Βαρντί και σε τι λάκκου είχα πέσει. Δεν πρόκειται να πατήσω το πόδι μου στην Αθήνα. Αν ποτέ με χρειαστείτε, στη διάθεσή σας. Στέλιος. Το ψάρι τσίπησε. Θα έχουν πένθος του Βαρντί σήμερα. Και όχι τίποτα άλλο ότι μας ζώτησαν για δύο γάμους. Και Τούλα, έλα πιο κοντά. Είσαι πάντα σύμφωνη να κάνω εκείνο τον προσωρινό γάμο με τη Βαρδί. Εγώ είμαι σύμφωνη. Αλλά εσύ να χάσεις ότι θα είναι προσωρινός. Γιατί τόσα χρόνια κοντά σου έμαθα κι εγώ να είμαι φίδι. Γι' αυτό και σύμφωνη. Μ' αρέσει όταν παίρνεις αυτό το ύφος. Καταλαβαίνω πόσο μου μοιάζεις. Δεν μας τρελάνεις όλους εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις πριν να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν πάψε να κλαις γιατί μου δίνεις τα νεύρα. Αφού νομίζεις πως κάτι του έφυγε γιατί δεν περιμένεις ως την άλλη Κυριακή. Μόνο βιάζεσαι να παντρευτείς αύριο. Γιατί η Φανή δεν μας έκανε τίποτα. Και γιατί στο κάτω-κάτω δεν είμαι κανένας παλιάνθρωπος ούτε κανένα παιδάκι. Αυτό πάρ' το απόφαση. Και εσύ πάρ' το απόφαση πως αυτό δεν θα περάσει έτσι. Αν παντρευτείς παραβαίνεις τη θέληση του πατέρα. Θα βγω και θα φωνάξω σε όλο τον κόσμο πως είσαι ένας άτιμος. Άτιμος εγώ. Ο Ανδρέας ο Βαρδής, ο αδερφός σου. Ναι! Βάσο, μην κλαίτε. Ο κύριος Ανδρέας είναι καλός. Μην μαγίζεις. Δεν θέλω να μαγίζει κανένας. Σας μισώ. Σας μισώ όλους σας. Όλοι είστε εναντίον μου. Μέρα. Μένος να υποχωρήσω, α. Όλα κι όλα. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Μα τι έγινε. Ζήτησε να αναβάλω το γάμο μας. Της εξήγησα ότι δεν ήταν σωστό. Και τότε άρχισε να ουρλιάζει σαν ιστερική. Έτσι που αναγκάστηκα να τη χτυπήσω. Δεν έπρεπε, Ανδρέα. Σκέψου για λίγο τι τρομερό χτύπημα είναι για μια γυναίκα αυτό που συνέβη στη Βάσο. Και τότε θα καταλάβεις ότι οι αντιδράσεις της είναι δικαιολογημένες. Και εσύ σκέψου για λίγο πόσα χρόνια μας τυρανάει. Το ξέρω, αλλά ο άγριος τρόπος δεν είναι ο καλύτερος για να την πείσεις. Μιας... Θα σου ζητήσω κάτι. Ας αναβάλουμε λίγο το γάμο μας. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Αρκετά έχω τσαλακώσει το φιλότιμό μου. Αρκετά μας κουβεντιάζουν τόσα χρόνια. Μας το ζητάω εγώ. Σου είπα δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Αύριο παντρευόμαστε.
Μια στιγμή, Ανδρέα. Η Δεσποινή Βάσο κλείστηκε στο δωμάτιό της και δεν θέλει να δει κανένα. Πες της ότι τη ζητάω εγώ, είναι να της μιλήσω. Να μου πεις τι. Να μου πεις τι εσύ που έκανε αδερφό μου να σηκώσει χέρια πάνω μου. Εσύ που μπήκες σε μια οικογένεια για να τη διαλύσεις. Εσύ που έχεις για μοναδική σου σκέψη να γίνεις κυρία Βαρδί. Έστω και αν περάσεις πάνω από το πτώμα μου. Βάσο, τι έπαθες. Πώς μου μιλάς έτσι. Τι σου έκανα εγώ, ψυχα κιόλα σαν αδελφή μου. Αδερφή σου εγώ, ε. Πού ακούστηκε οι άνθρωποι να έχουν για αδέρφια φίλια. Κάνεις μάγια στον αδερφό μου και τον έχεις ξετρελάνει. Αλλά αυτό δεν θα σου περάσει έτσι. Αύριο στην εκκλησία δεν θα φοράς νηφικό, αλλά σάβανο. Βάσου τρελάθηκες. Ναι, ναι, είμαι τρελή. Για αυτό το καλό που σου θέλω, χάσω από τα μάτια μου. Φύγε μέσα από το σπίτι μου. Φύγε πριν αναγκαστώ να σε πετάξω έξω. Βάσου. Έξω, σύμβα. Έξω. Δεν ξέρω και εγώ τι να πω, Αντρέα. Ήρθε στο σπίτι αναστατωμένη και έκλαιγε. Τη ρώτησα τι έχει, αλλά δεν θέλει να μου πει. Μπορώ να έρθω να τη δω. Ναι, έλα. Αν και ο γιατρός είπε ότι χρειάζεται ησυχία. Έχει πολύ πυρετό. Έρχομαι, Άλεκο. Θα μάθω τι της έκανες και τότε αλίμονός σου. Θα ξεχάσω πως είμαι αδερφός σου. Δεν θα μου πεις. Μίλα, τ' ακούς. Μίλα. Φανή, μ' ακούς. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Τι σου συμβαίνει? Δε φταίει η Βάσο. Μην της κρατάς κακία. Φεύγεις, Ανδρέα. Μείνε κοντά μου. Φεύγω, αγάπη. Εδώ θα μείνω στο πρωί. Και μόλις πέσει ο πυρετός σου, θα πάμε μαζί στην εκκλησία. Είσαι εγώ. Ακούς, οι δυο μας. Έλα εδώ. Και τι πόσο απλά ήταν τα πράγματα. Το κογολέζο το φάγανε τα θηρία και η νύφη έμεινε στα κρύα του λουτρού. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Α, τώρα η συνέχεια είναι πολύ εύκολη. Μετά το γάμο μάλιστα του Ανδρέα και της Φανής, η Βάσο ένα κουνηματάκι θέλει και έπεσε. Δεν σε καταλαβαίνω. Πολύ απλό. Θα πάω να την πρώτη θα τη ζητήσω να γίνει γυναίκα μου. Αν αρνηθεί θα την πάρω με το ζόρι. Είσαι βέβαιος ότι δεν θα βάλει τις φωνές? Και αν τη βάλει, ποιος θα την ακούσει? Ο αδερφός της πήρε τη γυναίκα του και φύγανε. Πάνε για το μήνα του μέλητος. Εγώ είμαι βέβαιος πως μόλις με δει θα πέσει στην αγκαλιά μου. Ή μήπως αμφιβάλλεις? Δεν αμφιβάλλω για τίποτα. Αλλά θέλω να με εξασφαλίσεις και εμένα. Ποιος μου λέει ότι έπειτα από 6 μήνες θα χωρίσεις τη Βάσο όπως μου υποσχέθηκες? Έχεις το λόγο μου. Το λόγο σου. Διαμαρτυρημένο γραμμάτιο. Κάτι πιο σίγουρο δεν έχεις από το λόγο σου? Ρε και τούλα. Δεν είπαμε μεταξύ κατεργαραίων να υπάρχει ειλικρίνεια. Πίστεψέ με και δεν θα χάσεις. Λοιπόν, για να σου αποδείξω τη θέση που πάμε, δέχομαι να προχωρήσω με μόνη εγγύηση το λόγο σου. Αλλά έτσι και κάνεις λαδιά θα μετανιώσεις. Εντάξει. Πάμε τώρα να βρούμε τη Βάσο. Πες μου τέλος πάντων, τόσα χρόνια μου ζήταγες να παντρευτούμε, είσαι διαρκώς δακρυσμένη. Σκέπτομαι τη Βάσο. Της Βάσος θα της περάσει. Ο Αλέκος μου είπε ότι γρήγορα θα έχουμε νέα. Να δεις που όλα θα πάνε καλά. Μείνε κοντά μου, Ανδρέα. Μην προσποιείσαι τον αδιάφορο. Ξέρω πολύ καλά ότι και εσύ υποφέρεις. Σκέψου τι ωραία τα είχαμε φανταστεί. Δύο αδέλφια, δύο γάμοι. Την ίδια ώρα, στην ίδια εκκλησία. Γιατί είσαι, τι φταίξαμε? Έλα, μη σκέφτεσαι άλλο, Φανή. Ξεκουράσου. Δεν είσαι και τόσο καλά. Θα πάθεις τίποτα, στο λέω. Λατρέα! 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 Στο τηλεφωνείο, σας ζητούμε από την Αθήνα. Είναι ανάγκηλε. Ναι, παιδί μου, έρχομαι. Μην είσαι. Μπρος.
Κύριε, κυρία, η Δεσποινής Βάσο έφυγε από το σπίτι και φαίνεται δεν θα ξαναγυρίσει. Να τα που λες, Ελένη. Ναι, καλέ κύριε, ήρθε και την πήρε αυτός ο Στέφανος που έχει το καμπαρέ. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μίλησαν πολλή ώρα. Δεν μπόρεσα να ακούσω τι είπαν. Έπειτα η Δεσποινής Βάσο πήρε τις βαλίτσες της και έφυγε μαζί. Καλά, ευχαριστώ. Εσύ τώρα που ξέρεις όλη την αλήθεια, αποφάσισες να γίνεις γυναίκα μου. Εντάξει, Στέφανε. Θα γίνω γυναίκα σου. Από αύριο φρόντισε να βγάλεις τις άδειες. Σε ευχαριστώ, Βασούλα. Είμαι ευτυχισμένος, γιατί βλέπω να... Πάνε, δώστε μου αυτό το τηλεγράφημα. Θέλω να το δείξω στον Ανδρέα. Να του ανοίξω τα μάτια, να δει... Δεν ήρθε η ώρα της ακόμα. Όσο και όταν την παρακολουθούσα, έμαθα λόγω της. Όταν θα έρθει η ώρα της, θα τιμωρηθεί όπως πρέπει. Τι έμαθες, για πες. Μην βιάζεσαι, άστο σε μένα. Τώρα έλα να σε βάλω σε ένα ταξί να πας στο ξενοδοχείο σου να ξεκουραστείς. Όλες αυτές οι συγκινήσεις ίσως έχουν κουράσει. Όχι, κύριε. Τι σας είπα για στο τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα να ακούσω τι είπαν. Τι έκλαιγε. Να. Θα πάω να βρω αυτό το παλιό μούτρο και θα εξηγηθώ μαζί του. Πρόσεχε, μη μαλώσεις, Ανδρέα. Από το σκάνδαλο αυτός δεν έχει να χάσει τίποτα. Είναι εσένα, σε γνωρίζει όλη η Αθήνα. Εκείνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η αδερφή μου και όχι η Αθήνα. Δεν θα την αφήσω στα χέρια αυτού με το... Μου ζήτησε να στο κρατήσω μυστικό, αλλά ήρθε μόνο στην αλήθεια. Καταλαβαίνω. Τι μυστικό. Τι αλήθεια. Πού πάει. Έφυγε για το Κονγκό. Ήθελε να δει ο ίδιος το Στέλιο. Να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί δεν μου είπες τίποτα. Με παρακάλεσε να μην στο πω και... και σκέφτηκα ότι ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Καλά. Θα τα πούμε όταν γυρίσω. Για τις άδειες. Και τον αδερφό της δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Του ετοιμάζω μια μπόμπα αυτούνου. Θα τρέχει και δεν θα σώνει. Είσαι σίγουρος. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Θα τον κάνω εγώ αυτόν. Κάποιος μ' αρέσει, κάποιος με λαχρινό. Μα πώς θα πέσει, εγώ δεν ξέρω πώς. Μαύρο κουστούμι, πίπα, με γυαλί. Βότκα και ρούμι τραβάει πιο πολύ. Τσάγουαρ έχει, καπνίζει νευρικά. Και δεν προσέχει πότε τα φιλικά. Κλείνα το μάτι και του χαμογελώ. Γυρίζει πλάτη. Έλα μαζί μου, Στέφανε. Που έχεις την αδερφή μου, Στέφανε. Σιγά. Ανδρέα, σιγά. Μην γίνεσαι απότομος. Η αδερφή μου τώρα. Την ιστή σου. Ναι. Και δεν νομίζω πως θα έχεις αντίρρηση να με κάνεις γαμπρό σου. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ακούς, ποτέ. Βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Το κορίτσι είναι ενήλικο και το είπε το ναι. Δεν καταλαβαίνω πώς θα της το απαγορέψεις. Μπορεί και να μ' αγαπάει. Η αδερφή μου να αγαπάει ένα μούτρο σαν και σένα. Μπορεί στην οικογένειά σας να είσαστε άτυχοι και να κακοπέφτετε. Τι θες να πεις.
μία που την έχεις να βιάζεσαι, όταν έρθει η ώρα θα καταλάβεις τι θέλω να πω. Θες να πεις ότι η γυναίκα μου είναι σαν τα μούτρα σου? Περίπου. Τι έγινε, Στέφανε? Το τέλος θα είναι χειρότερο. Έλα, μην το παίρνεις επιβόλου. Πες πως ήταν η προκαταβολή για την πρίτα. Δεν είναι ώρα για αστεία, Κέτη. Όχι, γιατί προηγουμένως ήσουν ασίγουρος για το γάμο. Και είμαι. Σου το είπα, του ετοιμάζω μια μπόμπα που θα τον κάνω Χειροσίμα. Τον άκουσες τι είπε? Το τέλος θα είναι χειρότερο. Αυτός το υπόσχομαι κι εγώ. Έλα. Ανδρέα, πώς είσαι έτσι, τι έκανες? Μάλωσες μαζί του? Καθαρμά. Του δώσα όμως ένα μάθημα που θα το θυμάται για καιρό. Μα γιατί, τι συνέβη? Κάτι θέλησε να πει για σένα. Για μένα? Ναι, αλλά δεν τον άφησα να συνεχίσει, καταλαβαίνεις, ε? Είναι επικίνδυνος άνθρωπος, Ανδρέα. Πρέπει να φυλαγόμαστε. Αυτός πρέπει να φυλάγεται, γιατί θα τους πάσα τα κόκαλα. Φοβάμαι, Ανδρέα. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Φοβάμαι. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο άσχημα έκανα που δεν σου μίλησα όταν έπρεπε. Τι θες να πεις? Τι δεν μου μίλησες? Να φανεί, θα με τρελάνεις. Μίλησε μου γρήγορα. Κάποτε με έπιασε και εμένα στον δρόμο και προσπάθησε να με φοβήσει. Γιατί δεν μου το είπες? Το συζήτησα με τον Αλέκο και μου είπε να μην ανακατέψω τα πράγματα. Ο Αλέκος, και γιατί δεν παντρευόσουν τον Αλέκο? Ανδρέα, πώς μιλάς έτσι? Πώς θες να σου μιλήσω? Άκουσε με καλά, Φανή. Τώρα πια εγώ είμαι ο άντρας σου. Τον αδερφό σου καλά κάνεις και τον αγαπάς. Αλλά από εδώ και πέρα, ό,τι έχεις, θέλω να μου το λες εμένα. Είμαστε συμφωνοί? Ναι, Ανδρέα. Σε αυτό το πράγμα επιμένω, έτσι? Ώστε ήρθε εδώ ο αδερφός μου και σε χτύπησε. Αυτή τον έβαλε. Ναι, και δεν έκανε καθόλου καλά, γιατί τώρα θα το μετανιώσουν και οι δυο. Άκουσε, Βάσο, δεν ήθελα να σου το πω τόσο καιρό, αλλά η νύφη σου δεν είναι καθόλου εντάξει με τον άντρα της. Και να του το πεις. Δεν θα με πιστέψει. Θα μου ζητήσει στοιχεία. Δώσε μου τουλάχιστον το τηλεγράφημα. Πάω αμέσως να τον βρω. Και να του πεις να περιμένει. Σήμερα κιόλας θα του τηλεφωνήσει για να του πεις πόσο έξω έχει πέσει για τη γυναίκα του. Φαίνεται το ξύλο σου κάνει καλό. Σαν κάτι ευχαριστημένο σε βλέπω. Άσε ξυπνάζεις, Ρένεστη. Ότι είμαι ευχαριστημένος είμαι. Όλα είναι ακριβώς όπως τα έχω υπολογίσει. Δηλαδή? Δηλαδή, η Κέτη τρέχει αυτή τη στιγμή για τις άδειες του γάμου με τη Βάσο. Και το Βαρδίδι, το σκέφτεσαι που θα έρθει μες στην εκκλησία να σε δει? Γι' αυτόν έχω λάβει τα μέτρα μου. Του ετοιμάζω δυο κελιά. Ένα για το τρελάδικο και ένα για τη φυλακή. Διαλέγει και παίρνει. Σε λίγες μέρες θα είμαστε πλούσιοι. Κατάλαβες? Άσε πρώτα να παντρευτείς. Να χωρίσεις. Να δούμε τι σου μένει και μετά πανηγυρίζεις. Να χωρίσω γιατί? Έτσι δεν υποσχέθηκες την Κέτη? Α, ναι, βέβαια. Γεια σου, Κετούλα. Γεια σου. Εντάξει τα χαρτιά? Σε δύο μέρες τα τάχεις. Εντάξει. Έχω ακόμα μια δουλίτσα για σένα. Λέγε, σ' ακούω. Θα πάρεις το τηλέφωνο τη Φανή και θα της πεις πως μόλις ήρθες από το Κονγκό. Και ότι έχεις να της πεις κάτι εκ μέρους του αδερφού της. Ο αδερφός της είναι στο Κονγκό. Εσύ πώς το έμαθες? Πριν από λίγο ήταν στην Αθήνα. Νομίζω ότι κοιμάμαι, ρε Κέτη. Έχω δεύτερο γραφείο κι εγώ. Και τι παρακάνεις το Κονγκό? Α, θα με κάνεις να πιστέψω ότι είσαι κορόιδο. Δεν καταλαβαίνεις. Πήγε να μάθει γιατί δεν ήρθε ο νυμφίος. Δηλαδή την πατήσαμε. Θα βγουν όλα στη φόρα. Δεν την πατήσαμε καθόλου. Αρκεί να βιαστούμε. Πρέπει για να πετύχει το κόλλο μας να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό κάνεις το τηλεφωνηματάκι. Τι να της πω? Πες της ότι έχεις ένα πολύ σοβαρό μήνυμα από τον αδελφό της και ότι θα της το μεταδώσεις προφορικά και από κοντά. Τόνισε της ότι δεν πρέπει να πει τίποτα στον άντρα της. Δώσεις τέλος πάντων να καταλάβει ότι έχεις κάτι πολύ σοβαρό να της πεις και κλείς της ραντεβού σε ένα επόμενο κεντράκι. Εντάξει. Πες μου το νούμερο. 24-113. Μάλιστα, σας ακούω. Από τον αδελφό μου. Μα γιατί με φέρνεις σε δύσκολη θέση? Όλο μου ζητάει να μου πω τίποτα στον άντρα μου και μου δημιουργεί ιστορίες. Καλά, καλά. Ράις. Καλά. Φύγε.
Φίνα. Τώρα πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να πάει η Βάσο στον Ανδρέα για να πατήσουμε άλλο ένα τηλεφωνηματάκι. Κι άλλο τηλεφώνημα. Κι άλλο. Και αυτή τη φορά θα μου βρει το Γιωργάκη τον τουρίστρα που μοστράρει για εραστή. Τι θα τον κάνει? Έχω το σχέδιό μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Τηλεγράφημα βέβαια απευθύνεται στη γυναίκα μου. Αλλά δεν είναι δύσκολο να σκαρώσει ένα τηλεγράφημα. Είχε δίκιο ο Στέφανος που λέει ότι δεν θα τον πιστέψει. Σου είπα ότι δεν θέλω να μου μιλάς για αυτόν. Γιατί να μη σου μιλάω, γιατί μας άνοιξε τα μάτια, γιατί μας κάνει και βλέπουμε την αλήθεια. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Εγώ είμαι. Και σε λίγο θα είσαι κι εσύ. Το ξέρω, θα στενοχωρηθείς, αλλά καλύτερα στενοχωρημένος παρά ντροπιασμένος. Βάσο, πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Σου ζήτησα να έρθω να μιλήσουμε φιλικά, σαν αδέρφια. Εσύ εξακολουθείς να με απειλείς και να με βρίζεις. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δυο μέρες ήταν αρκετές με αυτό το παλαιόμουτρο να σε κάνει σαν τα μούτρα του. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις που δεν είσαι εντάξει. Εγώ σου φέρνω στοιχεία για τη γυναίκα σου και μόλις σου πω κάτι για αυτήν θυμώνεις και βρίζεις τον αραβωνιαστικό μου. Ποιον αραβωνιαστικό σου πάσο? Ποιον? Το ότι μόνο σε εδώ νεκρή παρά με αυτό το παλαιόμουτρο. Τα ακούς? Νεκρή! Με σφίγγεις, με πονάς. Μπρος, ποιος τη ζητάει? Για σένα είναι. Κάποιος που δεν λέει το όνομά του. Έλα Βάσο, πώς πάει? Ήταν πικρό το χάπι? Καταλαβαίνω, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν πειράζει όμως. Πες στον αδελφό σου, αν θέλει να μάθει όλη την αλήθεια, να πάει σήμερα στις 4 στο Edelweiss. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό πες του εσύ και έλα, σε περιμένω. Καλά, Στέφανε. Ήταν ο Στέφανος. Αυτό το κατάλαβα. Μου είπε να σου πω να πας στις 4 το απόγευμα στο Edel. Εκεί θα δεις με τα μάτια σου όσα δεν μπορεί να πιστέψουν τα αυτιά σου. Και τώρα γεια σου. Πάω, Βάσο. Αλλά αλλή μόνο σας αν με γελάσετε. Δεν θα σας το συγχωρέσω ποτέ. Αυτό μπορείς να το πεις στον αραβωνιαστικό σου, ε. Πήγαινε τώρα. Είσαι. Ναι, Ανδρέα, είμαι. Γιατί μου τηλεφώνησες? Τι σου συμβαίνει? Μου φαίνεσαι σαν στενοχωρημένο. Όχι, απλώς είχα μια επιθυμία να ακούσω τη φωνή σου. Δεν έκανα καλά? Όχι, καθόλου, σε ίσα. Ξέρεις τι σκέφτηκα, Φανή. Σήμερα το απόγευμα δεν έχω πολλή δουλειά. Και θα ήθελα να πηγαίναμε μια βόλτα στη θάλασσα. Βόλτα? Θα το ήθελα πολύ, Ανδρέα, αλλά... έχω κλείσει ραντεβού με τον οδοντογιατρό. Βλέπεις, δεν ήξερα ότι θα μου ζητούσες να βγαίναμε. Με τον οδοντογιατρό? Δεν μπορείς να αναβάλεις? Όχι, Ανδρέα, δεν μπορώ. Πρέπει να πάω. Δεν θα κλείσω μάτι όλη νύχτα. Καλά. Είστε η κυρία Μαρδί? Ναι, εσείς? Με έστειλε η κυρία που σας τηλεφώνησε το πρωί. Της έχει κάποια δουλειά και με παρακάλεσε να πω εγώ. Μα μη στεκόμαστε όρθιοι. Ελάτε να καθίσουμε. Ξέρετε, της παρουσιάστηκε κάτι επίγον την τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσε να τηλεφωνήσει για αναβολή του ραντεβού σας. Με παρακάλεσε λοιπόν να φεύγω. Σας είπε τι να μου πείτε? Δυστυχώς όχι. Όπως μου είπε, είναι πολύ σοβαρό και ο αδελφός σας την παρακάλεσε να σας το πει ίδια. Κρίμα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο σύζυγός σας δεν πρέπει να μάθει τίποτα πριν μιλήσει μαζί σας.
Μήπως του είπατε τίποτα? Όχι, απολύτως τίποτα. Με πιάζεις, Ανδρέα. Γιατί δεν θέλεις να μάθεις όλη την αλήθεια? Εκτός του αν τη φοβάσαι. Σε με βάσω. Όχι, Ανδρέα. Η αδελφή σου είμαι, δεν είμαι ξένη. Αν φανερωθείς τώρα, το χάσες το παιχνίδι. Λοιπόν, σύμφωνοι, αύριο την ίδια ώρα θα είναι ελεύθερη η κυρία Κιμάρ. Κατά συνέπεια, θα δει σας για αύριο. Σας επαναλαμβάνω μόνο να μην πείτε τίποτα στο σύζυγό σας. Σύμφωνοι. Μάλιστα. Μα γιατί το έκανε αυτό? Πώς μπορούσε να με κοροϊδεύει τόσα χρόνια? Ο Στέφανος που τα έμαθε όλα αυτά? Ο Στέφανος ξέρει και άλλα πολλά, Ανδρέα, που θα στα πει με τον καιρό, όταν θα δεχτείς να γίνω γυναίκα του. Στο κάτω-κάτω μπορεί να μην είναι κανένας υπουργός, αλλά από τις πράξεις του τουλάχιστον φαίνεται να είναι τίμιος. Δεν ξέρω, Βάσο, τα έχω χαμένα. Μου έρχεται να κλαίω, να φωνάζω, να μπήξω τις φωνές, να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Μην κάνεις έτσι, Ανδρέα. Δεν είσαι ο πρώτος που τον κοροϊδεύει μια γυναίκα. Εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι η τιμωρία της. Δεν πρέπει να την αφήσεις έτσι. Πρέπει να είσαι σκληρός, να την πετάξεις στον δρόμο. Μπρος. Ναι, εδώ είναι. Ποιος τη ζητάει τη Βάσο? Εσύ είσαι, Στέφανε? Ναι, Ανδρέα. Η Βάσο είναι εκεί? Ναι, εδώ είναι. Αλλά πες μου, Στέφανε, πού τα έμαθες όλα αυτά? Θα πας τη γυναίκα σου και ίσως αύριο τη συγχωρέσεις. Γιατί να γίνω εγώ κακός? Όχι, σου το υπόσχομαι. Πες μου πού τα έμαθες και θα σε κάνω αδερφό μου, Στέφανε. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω. Πάντως για σένα δεν έχει σημασία πού τα θα, αρκεί που μπορώ να σε κατατοπίζω. Αύριο στις 4 η γυναίκα σου έχει άλλο ραντεβού. Και αυτή τη φορά με άλλον φυσικά. Δεν έχεις παρά να την πιάσει από αυτό το φόρο. Στις 4. Πού? Ευχαριστώ, Στέφανε. Γεια σου. Ανδρέα, άκουσα καλά. Είπες στον Στέφανο πως θα τον κάνεις αδερφό σου. Ναι, Βάσο. Δεν χρειάζεται πια να με εμπόδιο σε αυτά που σκέφτεσαι να κάνεις. Είσαι ελεύθερη να πάρεις όποιον θέλεις. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Την Κυριακή παντρεύω. Αυτό το κατοστάρικο και σε ευχαριστώ, αγοράκι. Έκανες δουλειά φίνα. Σε ευχαριστώ, κύριε Στέφανε. Αν με χρειαστείς, εγώ εδώ είμαι. Εντάξει, ξέρω. Άντε, γεια. Γεια. Είδες πως γίνονται οι δουλειές, Ανέστη. Ο Βαρδής ούτε λίγο ούτε είμαι είπα του. Έτσι την Κυριακή στο γάμο μου θα τον έχω και κουμπάρο. Η αλήθεια είναι ότι έκανες φίνες μανούβερς αυτή τη φορά. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Ή εσύ είσαι πολύ έξυπνος και δεν το δείχνεις, ή ο κόσμος είναι κουτός. Ας πούμε ότι είναι και τα δυο. Και τώρα για πες μου. Με την Κέτη, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Η Κέτη, σαν καλό κοριτσάκι, θα κάνει κανονική μεταβολή και θα πάει στη μανούλα της. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να της δώσεις για να μπορέσει να φτιάξει και αυτή τη ζωή της. Και αυτό μπορεί να γίνει. Άσε πρώτα να δούμε πώς θα το πάρει το πράγμα και μετά βλέπουμε. Πάντως εγώ δεν σκοπεύω να χωρίσω από τη Βάσο. Ξέρεις, θα πει να παντρευτείς μερικά εκατομμύρια. Δεν ξέρω, Στέφανε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αν κάνεις τέτοια ραδιά στην Κέτη θα πρέπει να φυλάγεσαι. Όχι να φυλάγομαι και από την Κέτη. Έτσι και τις αστράψω δύο σφαλιάρες, έσβησε. Πά την Κετούλα, και ότι μιλάγαμε για σένα. Το ξέρω, Στέφανε. Τ' άκουσα όλα όσα είπες και δεν θυμώνω. Γιατί πιστεύω ότι έκανες πλάκα στον Ανέστη. Ναι, πλάκα. Έτσι, αγελάσουμε. Ανέστη, άσε μας μόνος. Λέγε, τι έχεις να πεις, γιατί έδιωξες τον Ανέστη? Τον έδιωξα για να μείνουμε μόνοι. Έχεις αντίρρηση? Την πλάκα σου για σήμερα την έκανες. Τη συνεχίζεις. Μα τι έπαθες, ρε Κέτη? Θα σου πω μια άλλη φορά. Ήρθατε, κύριε. Πώς δεν σας πήραμε χαμπάρι? Σαν τη γάτα περπατάτε. Κυρία, κυρία, ήρθε κύριος. Πότε ήρθες, Ανδρέα? Με τι έχεις? Φαίνεσαι πολύ στενοχωρημένος. Δεν έχω τίποτα. Κάτι δικό μου. Με τις δουλειές μου. Μου λες αλήθεια? Και βέβαια λέω αλήθεια. Εσύ πήγες στον οδόντο γιατρό σου? Και βέβαια πήγα.
Μα δεν μπορεί, κάτι έχει. Θα τηλεφωνήσω στο γιατρό. Θα μην τηλεφωνήσεις πουθενά. Μπρο, η φωνή σου είναι σαν λεπίδι. Μήπως έχεις τίποτα μαζί μου. Πες μου, σε παρακαλώ. Σου είπα, δεν έχω τίποτα. Απλώς είμαι κουρασμένος. Εσύ, έχεις τίποτα, Φανή? Δεν έχω τίποτα, Ανδρέα. Μόνο το δόντι μου. Μακάρι. Να οι άδειες. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση για την Κυριακή. Όσο πιο γρήγορα τελειώνουμε, τόσο το καλύτερο. Ναι, Στέφανε. Ο Ανδρέας το είπε, ναι. Και αν δεν το έλεγε χτες, θα το έλεγε σήμερα. Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα θα την κάνει τσακωτή για δεύτερη φορά, τη Φανή. Φέρτε μου ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ, μήπως ήρθε προηγουμένως μια δεσποινής και περίμενε? Δεν είδα καμία. Έχετε καλή ώρα? 5:25. Θα σας φέρω μια λεμονάδισσα. Α, σήμερα γιορτάζω. Το ζητάει η περίπτωση. Έχεις δίκιο. Ποιες κάσε τις γυναίκες να λένε. Α, Στέφανε, είσαι λε, παιδιά. Χάρη σε σένα βλέπω. Εσύ μου άνοιξες τα μάτια. Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και θα το έχεις. Λο, Ανδρέα. Θέλω να γίνω αδερφάκι σου. Θέλω να αφήσεις να κάνω ευτυχισμένη τη Βάσο. Α, ναι, γι' αυτό ήρθα εδώ. Ήρθα να σας δω και να σας πω. Δώσε μου το μπουκάλι με το ουίσκι. Κυριακή παντρευόσαστε. Μεγάλο πράγμα ο γάμος, ε. Κοίτα δε που απέτυχα εγώ. Μην πίνεις άλλο, Ανδρέα. Θα σου κάνει κακό. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό στον Ανδρέα τον Βαρδί. Και όποιος προσπαθήσει να του κάνει κακό, δεν μένει ατιμόρυτος. Έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ε. Ναι, Ανδρέα. Και όσο που στο λέω, συμφωνεί και ο Στέφανος μαζί μου. Λάτε τώρα κοντά μου και δυο σας. Κυριακή παντρευόσαστε και έχετε από τώρα την ευχή μου. Εγώ τιμωρήθηκα γιατί παράκουσα την τελευταία επιθυμία του πατέρα. Δεν έπρεπε να παντρευτώ πριν από σένα, Βάσο. Δεν έπρεπε. Πες το μέτωπο. Πέστε μου να το ξέρω. Γιατί δεν μιλάτε? Στεφάνε, μαζί με τη Βάσο σου ανήκει και η μισή περιουσία μας. Είναι η πρίκα της. Αλλά εγώ θα φύγω. Θα ταξιδέψω. Γι' αυτό ό,τι έχω σου ανήκει. Μα δεν χρειάζεται, Ανδρέα. Εγώ τη Βάσο σου ζήτησα. Το μόνο που θέλω να την κάνω ευτυχισμένη. Είσαι καλό παιδί, Στέφανε. Μόνο που το κατάλαβα αργά. Βάσο, θέλω να σου μιλήσω. Να προσέχεις, Βάσο. Ο Στέφανος είναι καλό παιδί. Θέλω να γίνεις άξια γυναίκα του. Όχι σαν μερικές, ε. Με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Ναι, Ανδρέα, σε καταλαβαίνω. Αλλά πάψε να πίνεις. Πήγαινε σπίτι. Θα πάμε μαζί στο σπίτι το δικό σου.
Κι είναι δικό σου το σπίτι αυτό, Βάσο. Έτσι θα το κάνει ο πατέρας. Στεφάνε, γεια σου. Και την Κυριακή εγώ θα στη δώσω τη Βάσο. Και θα είμαι και κουμπάρος. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Γεια σου. Άντε, γεια σου. Ανέβα, πίσω εγώ τα παράθυρα. Βάσο, γύρισες. Δεν περίμενα να είσαι εδώ. Ούτε κι εγώ. Ανδρέα, ήθελα να σου εξηγήσω για σήμερα το απόγευμα. Ανδρέα, δεν ακούς? Σου ζητάω συγγνώμη, αλλά ήταν για το καλό της Βάσος μας. Σου μιλάω, Ανδρέα. Συγχώρεσέ με, σου είπα ψέματα για τον οδοντογιατρό. Αλλά έπρεπε. Σε παρακαλώ, αλλά πες κάτι. Σε παρακαλώ, μην με περιφρονείς. Είμαι η γυναίκα σου. Αυτό που είπες, να μην το ξαναπείς. Άκουσες. Να μην το ξαναπείς. Ανδρέα, έχεις πιει? Είσαι μεθυσμένος, πώς μου μιλάς έτσι? Σου μιλάω όπως σου αξίζει, παλιό γυναίκα. Έξω από το σπίτι μου! Έξω! Μην το μολύνεις άλλο! Ναι, τρελάθηκες? Ναι, τρελάθηκα! Νοσοκομείο. Νοσοκομείο, είπατε. Κυρία μου, είναι άρρωστη. Ακούστε, Δεσποινής. Εδώ διανυκτερεύουσα αδερφή του νοσοκομείου Άγιος Νικόλαος. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Βαρδί. Καλά, θα σας τον φωνάξω. Πέστε μου όμως πρώτα, τι έχει, κυρία μου. Καλά, περιμένετε. Πού πας, Ελένη? Ζητούν τον κύριο Ανδρέα στο τηλέφωνο από κάποιο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι η κυρία μου είναι άρρωστη. Καλά, μην ενοχλήσεις τον κύριό σου. Θα μιλήσω εγώ. Εμπρός, ποιος ζητάει τον κύριο Βαρδί? Ακούστε, κυρία μου, θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Βαρδί. Προαρκετής ώρες βρήκαν την κυρία Φανή Βαρδί στο δρόμο, σε αφασία. Από τα χαρτιά που είδαμε στην τσάντα της, είδαμε τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Θα θέλαμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον σύζυγο της κυρίας Βαρδί. Η κυρία Βαρδί έπαψε από καιρό να είναι σύζυγος του αδερφού μου και δεν έχει πλέον καμιά σχέση με αυτό το σπίτι. Φροντίστε να τη βρείτε σε τίποτα άλλο, συγγενής της. Και μη μας ξαναενοχλήσετε, σας παρακαλώ. Όχι. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Σας είπα, ήταν σύζυγος του αδελφού μου.
Τώρα για μας είναι μια ξένη. Είστε, κυρία Λέκο. Πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Η κυρία Φανή είναι άρρωστη. Η Φανή είναι άρρωστη. Ο κύριος Ανδρέας που... Μιλάτε μαζί μου. Ξηγήσω. Πρέπει να βιαστούμε. Στάσου δύο λεπτά. Στέλιο, καλύτερα να γυρίσεις στο ξενοδοχείο, Γιατί κάτι συμβαίνει εδώ. Μήπως θέλει να έρθω μαζί σου να σε βοηθήσω εγώ. Όχι, όχι, γιατί δεν ξέρω τι τρέχει. Θα σου τηλεφωνήσω, μην ανησυχείς. Να σας πάω εγώ. Όχι, παίρνουμε το ταξί. Ευχαριστώ. Φανή, τι έχεις. Φανή, γιατί δεν μιλάς. Σου έκαναν κακό, Σε σένα βρίσκουν να είναι σκληροί. Φανή, δεν ακούς. Μην επιμένετε. Δεν πρόκειται να μιλήσει. Είναι σοβαρά. Πρέπει να προλάβουμε πριν πάθουμε κανένα κακό. Πότε θα συνέλθει. Ο γιατρός είναι αισιόδοξος. Της κάναμε μερικές ενέσεις και ίσως το πρωί βρει τις αισθήσεις της. Δεν μπορεί να σας εγγυηθεί όμως για το παιδί. Το παιδί, γιατί είναι έγκυος η αδελφή μου. Το ήξερε αυτό ο κύριός σου. Δεν ξέρω, κύριε Λέκο. Πολύ καλά. Εντάξει, της εξηγήθηκες σκέτης. Προσπάθησα, αλλά μάλλον δεν τα κατάφερα. Γιατί? Της είπες πως πρέπει να εξαφανιστεί από την πιάτσα κανένα εξάρι μήνες να μας πάρει χαπάρι ο Βαρδής. Αλλά δεν το χάπι στο χάπι. Τους άκουσες την άλλη φορά να λες ότι θα τη στείλεις τη μάνα της και έχει λησάξει. Δηλαδή, τι σου είπε. Μίλα ρε. Καλύτερα μη σου πω. Μίλα ρε που σου λέω. Πάει στο Βαρδί να του τα πει όλα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το δίνουμε κι εμείς. Δεν το κουνήσεις από εδώ. Δεν θα αργήσω να γυρίσω. Αντρέα, δεν έκανες καλά. Δεν έπρεπε να φερθείς με αυτόν τον τρόπο στην αδελφή μου. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Όταν θα μάθεις την αλήθεια θα μετανιώσεις πικρά. Και για αυτό που έκανες και για αυτό που λες. Μην ξεχνάς ότι εγώ πήγα στο Κονγκό για να μάθω την αλήθεια. Η ιστορία αυτή δεν με ενδιαφέρει πια. Ακόμα και ο Κοκολέζος ήταν άνθρωπός σας. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Ο Στέλιος δεν ήταν εντάξει γιατί έλαβε κάποιο γράμμα. Ναι, αλλά το γράμμα αυτό το γράψε η αδερφή σου. Η αδερφή μου δεν έγραψε κανένα γράμμα, Αντρέα Βαρδί. Και για το γράμμα αυτό για το οποίο μου μιλάς το έχω φέρει μαζί μου από το Κονγκό. Να το. Η γραφή δεν είναι της αδελφής μου. Και στο ιστερόγραφο ο Αποστολέας ζητάει να του απαντήσουν σε κάποια κέτη για νακά. Να καταλαβαίνεις τώρα, Αντρέα Βαρδί. Πάρ' το. Κοίταξέ το. Γνωρίζεις το γραφικό χαρακτήρα της γυναίκας σου. Επειδή δεν θέλω το γράμμα αυτό να πέσει στα χέρια του αδελφού μου, σας παρακαλώ, κυρία Στέλιο, να μου απαντήσετε στο όνομα και στη διεύθυνση της φίλης μου, της σκέτης γυναίκα, εδώ τη Λαρνάκος 25. Ποια είναι αυτή η κέτη? Πρέπει να τη βρούμε. Τον κύριο Βαρδί, παρακαλώ. Για να του πω ότι τον ζητάει. Δεν έχει σημασία, θέλω τον ίδιο. Κύριε Βαρδί, για σας ήλθα. Θέλω να σας μιλήσω, είναι μεγάλη ανάγκη. Ποια είστε, κυρία μου, τι θέλετε? Νομίζω ότι ήρθα την ώρα που έπρεπε. Σας απασχολεί αυτό το γράμμα, έτσι δεν είναι? Δεν μου είπατε ποια είστε. Κύριε Βαρδί, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Αυτό το γράμμα το έχω γράψει εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Ξέρω πόσο κακό σας έκανα, αλλά συγχωρήστε με. Γιατί μόνο του Στέφανο. Άκουσα καλά. Είπες ότι εσύ έγραψες αυτό το γράμμα. Ναι. Πες μου γιατί. Γιατί θέλησες να μου διαλύσεις το σπίτι. Ο Στέφανος με έσπρωξε. Το ξέρω αυτό κι εγώ, αλλά... Πάψε σκύλα, πάψε και πάσε πίσω. Αντρέα, συγκρατήσου. Τα νεύρα δεν ωφελούν. Και αν έφτασαν τα πράγματα εκεί που έφτασαν ήταν γιατί δεν ήσουν ποτέ ψύχρεμος. Πηγαίνετε, Δεσποινής. Μην περιμένετε. Αρκετό κακό κάνατε. Σας ευχαριστώ. Πήγαινε. Και αν δεις το Στέφανο, πες του να εξαφανιστεί. Να μην βρεθεί μπροστά μου γιατί θα τους σπάσω τα κόκαλα. Το Στέφανο δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Η ζωή μου τέλειωσε στην Αθήνα. Θα φύγω. Θα πάω στο χωριό μου να ζήσω πάλι κοντά σε τίμιους ανθρώπους. Κι εσείς που σταθήκατε άντρας μέχρι τώρα, περιφρονήστε το Στέφανο και τους ομοίους του. Και ξαναφτιάχτε πάλι τη ζωή σας μαζί με τη γυναίκα σας.
Έχει δίκιο η κοπέλα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Άντε τώρα πάμε στη γυναίκα σου που σε έχει ανάγκη. Σε ότι σου ετοιμάζει και το γιο σου. Πες, Αλέκο. Άκουσα καλά. Πολύ καλά άκουσες. Ακούς καλά όταν θέλεις. Άντε πάμε τώρα. Και τι πάει να κάνει ο Στέφανος στο σπίτι? Δεν ξέρω. Έφυγε βιαστικός. Πάω κι εγώ να τον προλάβω. Άδικα τον κόπο. Τώρα ο Στέφανος θα γυρίζει. Βρήκε σπίτι, δεν έχει που άλλο να πάει. Άλλωστε πού να γυρίσει την φτιάτια μόνη. Μα τι τον έπιασε και έφυγε? Δεν ξέρω τι να σας πω. Κι εγώ είχα μια δουλειά και ήθελα να φύγω. Άμα κάτσε και τον περιμένω. Τώρα πήρθα τελείω να του δίνω. Και θα με αφήσετε μόνη? Δεν πατάει κανείς τέτοια ώρα. Άντε καλύτερα. Σας παρακαλώ, μείνετε. Μακάρι να μπορούσα. Α, ήρθατε πάλι να δείτε την αδελφή σας, κύριε. Είναι μέσα και ο σύζυγός της. Αλλά δεν έχει συνέλθει ακόμα. Είπατε ο σύζυγός της? Τι είναι δυνατόν, αφού ο σύζυγος της αδελφής μου είναι ο κύριος. Κάποιο λάθος το κάνετε. Μα εγώ τον πήγα μέσα. Ήταν ένας ξανθός κύριος. Ένας ξανθός κύριος. Μάλιστα. Ο Στέφανος είναι. Α, το κάταρμα, θα το τζακίσω. Πού είναι, Αλέκο? Από εκεί. Πήγα και έφυγε. Ξέρω που θα τον βρούμε. Εσένα θα μου το δώσει ο Βαρδής. Αλλιώς δεν θα σε πάρει ζωντανή. Ήμουν έτοιμος για να τα αποκτήσω, να παντρευτώ και τη βάσω. Αυτή τη στιμένη λεμονόκουπα. Τώρα όμως το Μαξίμ θα πάρω και ελεύθερος θα μείνω. Άφησε τον αυτόν. Έλα στη γυναίκα σου, σε ζητάει. Να φύγω. Τον κύριο Στέλιο Κατρίδη, παρακαλώ. Ναι, Στέλιο, εσύ. Με ξεμπέρδεψαν τα πράγματα. Τρέχω στο Μαξίμ. Θα σε περιμένω. Έχω μια έκπληξη για σένα. Andrea. Fanny.